Ξεκίνησε σήμερα η αποστολή των πρώτων 400.000 λογαριασμών τη ΔΕΗ, στου οποίου συμπεριλαμβάνεται και ο ειδικό φόρο ακινήτων. Ενώ την επόμενη εβδομάδα τη λυπητερή θα λάβουν ακόμη 300.000 νοικοκυριά. Η αποπληρωμή των λογαριασμών πρέπει να γίνει μέσα σε 40 ημέρε, καθώ σε αντίθετη περίπτωση θα κοπεί το ρεύμα. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης, τα τετραγωνικά του ακινήτου, ο συντελεστής που προκύπτει από την τιμή ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας του ακινήτου. Δηλαδή, από την τιμή ζώνης διαμορφώνεται ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή παλαιότητας και στη συνέχεια με τα τετραγωνικά. Το δίκτυο 1 σας παρουσιάζει ενδεικτικά παραδείγματα για το ποσό του ειδικού τέλους σε διάφορες περιοχές του νομού. Στην Καστοριά, στην Οδό Μητροπόλεως, με τιμή ζώνης 1.250 ευρώ για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών μέτρων που χτίστηκε πριν από 20 χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 630 ευρώ. Στη Χλόη με τιμή ζώνης 800 ευρώ, για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών μέτρων που χτίστηκε πριν από 10 χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 552 ευρώ. Στο Άργο, στο Δυσπηλιό, το Μανιάκι, την Κορισσό, το Τιχιό και το Νεστόριο, με τιμή ζώνης 500 ευρώ, για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών μέτρων 20 ετίας, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 378 ευρώ. Στο επταχώρι την Ιεροπηγή, τη Διποταμία, το Γάβρο, τη Μεσοποταμία, τη Μιλίτσα, τον Απόσκεπο, το Κεφαλάρι και την Κλεισούρα, με τιμή ζώνης 450 ευρώ, για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών μέτρων 20 ετίας, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει επίσης 378 ευρώ. Η δική ρύθμιση ισχύει για τι ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε, του πολίτεκνου, του επιδοτούμενου ανέργου, του αναπήρου ή τα άτομα που βαρύνονται φορολογικά από ανάπηρο. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίε πληρώνουν ειδικό συντελεστή τέλου 0,5 ευρώ το τετραγωνικό, ανεξάρτητα από την παλαιότητα του κτηρίου και την τιμή ζώνη. Δηλαδή, για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών μέτρων, θα πληρώσει κάποιο που ανήκει σε αυτέ τι κατηγορίε 60 ευρώ. Εξαιρούνται οι ναοί, τα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσει και ομοσπονδίε που έχουν νόμιμα αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, τα διατηρητέα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται, καθώ και τα κτίσματα που βρίσκονται εκτό οικισμού ή σε αγροτικέ περιοχέ και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό λίγων οικόσιτων ζώων.